Για μας είναι μεγάλη απογοήτευση, γνωρίζοντας βέβαια ότι παίζουμε αντίον μεγάλου αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, με την ποιότητα που έχει και τη μεγάλη ιστορία του. Πάλι είμαι απογοητευμένος σήμερα ότι αποκλειστήκαμε, από τη μία, από την άλλη επειδή δείξαμε να πιστεύω για μικρό χρονικό διάστημα σήμερα το παιχνίδι μας. Ήμασταν σχετικά παθητικοί, θα έλεγα, ειδικά μετά το γκολ που προηγηθήκαμε. Παθητική και δώσαμε δικαίωμα στον Παναθηναϊκό να φτάσει το τελευταίο τρίτο και να μας απειλήσει με την ποιότητα που έχει. Σίγουρα στήχησαν και δύο αναγκαίες αλλαγές που έχουμε κάνει στον άξονα. Εντάξει, καλή συνέχεια στον Παναθηναϊκό στο κύπελλο. Εμείς κοιτάμε τώρα το πρωτάθλημα. Συνεχίζουμε. Ευχαριστώ. Έχουμε ρωτήσει για τον προπονητή. Παρακαλώ, κύριε Στουρκ. Ήταν λόγω της απειρίας σε τέτοιο παιχνίδι ή λόγω του ότι ο Παναθηναϊκός ήταν ορμητικός και ρίσκαρε πάρα πολύ και ανάγκασε τον Μπαζιάν να κλειστεί και να κάνει λάθη? Γιατί μιλάμε για μια ομάδα που είχε να δεχθεί γκολ 9 παιχνίδια, νομίζω, σερί. Ναι, 9 παιχνίδια. Την πρώτη μας ήταν φέτος στα παιχνίδια. Πιστεύω καμία ομάδα η οποία θα χάσει στο παιχνίδι τον άξονα της δεν θα το περάσει έτσι εύκολο το πράγμα αυτό. Πιστεύω ως μέχρι τον goal είχαμε 5, 6, 7, 8 καλές αντιπιθέσεις, όλα περσάραν ψηλά, να δείξαμε βέβαια τι κάνουμε. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός έχει την ποιότητα και πρέπει να απειλήσει τον ρίζο με αυτό, αλλά μέχρι τον goal νομίζω ήταν μια ευκαιρία τον Παναθηναϊκό με την κεφαλιά που έκανε, ότι θα πίεζε, το γνωρίζαμε. Αλλά μετά με τις αλλαγές που έπρεπε να κάνουμε, λίγο μας έζησε τακτικά τα χέρια από τον πάγκο. Και στο δεύτερο ομίχρονο, γνωρίζοντας βέβαια ότι θα πιέζει ο Παναθηναϊκός, και εμείς ξέρουμε ότι αλλάξαμε βέβαια νοοτροπία της ομάδος, αλλά τώρα αντίον έναν αντίπαλο πιο δύσκολο, έπρεπε και η ομάδα να τα απεξέλθει αυτό, να είναι βέβαια δημιουργική και κινητική, το οποίο δεν κάναμε και αυτό το πληρώσαμε.